Πράγματι, όπως το λέτε, είναι το ζήτημα. Είναι ένα διαχρονικό θέμα, ένα κοινωνικό φαινόμενο, η βία γενικότερα και αντανακλά, όπως καταλαβαίνετε, και στις σχολικές μονάδες. Η Διεύθυνση Ευστροβάθμιας Αργολίδας δεν έχει πολλά περιστατικά, έχει κάποια περιστατικά και όχι και τόσο σοβαρά περιστατικά, θα έλεγα. Όπως ξέρετε και είχαμε πει και με μια εισήγηση που είχα στην ημερίδα που είχαμε διοργανώσει με τον Γενικό Νοσοκομείο Άργους για τη βία και το παιδικό τραύμα, είχαμε ανακοινώσει ότι στις 13 του 23, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, τον περασμένο μήνα, είχαμε ένα καινούριο νόμο με το ΦΕΚ 5029, το οποίο είχε ως τίτλο «Ζούμε αρμονικά, σπάμε τη σιωπή». Επομένως, η πολιτεία, όπως αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεται το μέγεθος του θέματος και έχει προχωρήσει, όπως είπατε και εσείς, πολύ και νέο νόμο, ο οποίος έχει σαν κύριο στόχο να μπορέσουμε να σπάσουμε τη σιωπή, να μπορέσει να κατατεθεί το γεγονός, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς, είναι λίγο δύσκολο αυτό να συμβεί. Από τα 100, ας πούμε, περιστατικά, παραδείγματος χάρη της διαδικτυακής, του διαδικτυακού εκφοβισμού και βίας, αναφέρεται ότι καταγράφονται τα 35 ότι ανακοινώνονται. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο 65, ας πούμε, δεν ανακοινώνεται. Και είναι μια σοβαρή προσπάθεια αυτή που γίνεται τώρα και έχει τους εξής άξονες. Καταρχάς, νομοθετήθηκε η δημιουργία πλατφόρμας, ειδικής πλατφόρμας, που μπορούν να γίνουν επώνυμες από τους κηδεμόνες ή και ανώνυμες καταγγελίες από τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Και επίσης, γίνεται μια αντιτικοποίηση της μορφώσης των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα και να ανταποκριθούν κατά το δυνατόν περισσότερο στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των θεμάτων της βίας στο σχολείο και του εκφοβισμού. Υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί με πολύ πιο εύκολο τρόπο μέσα από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα να αναφέρεται το περιστατικό. Είναι πάρα πολύ βασικό να μπορούμε να εντοπίσουμε πού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και μετά στη συνέχεια δημιουργείται ένα δίκτυο με το νέο νόμο, μια λυσίδα θα έλεγα, με μια επταμελή επιτροπή στο Κεντρική Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, με κρίκους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που σε εμάς, ας πούμε, όπως ξέρετε, είναι στην Τρίπολη. Στη συνέχεια, με τετραμελή επιτροπή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με διμελή επιτροπή μέσα στο σχολείο, από το Διευθυντή και από τον Σύμβουλο της σχολικής ζωής, έτσι ώστε να μπορούμε άμεσα να βλέπουμε το περιστατικό, εφόσον παίρνουμε την καταγγελία, την ανώνυμη ή την επώνυμη από την πλατφόρμα, να πηγαίνει στους υπευθύνους, στη σχολική μονάδα, το διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό που σας είπα προηγουμένως. Στη συνέχεια να το διαχειρίζονται μέσα εκεί, εάν δεν μπορέσουν να το διαχειριστούν, έχουν τη βοήθεια από την επιτροπή η οποία δημιουργείται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και όπως καταλαβαίνετε, πλέον κινητοποιούνται ακόμα περισσότερο, όχι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, πραγματικά και τώρα αντιμετωπίζονται τα ζητήματα και σε συνεργασία και με το ΚΕΔΑΣΥ και με τους ψυχολόγους που έχουμε στα σχολεία. Όπως ξέρετε, ο αριθμός των ψυχολόγων που έχουμε στα σχολεία διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια, από 1.600 είναι γύρω στις 3.200 αυτή τη στιγμή. Τα ΕΠΑΛ επίσης, μέσα από το πρόγραμμα μιας νέας αρχής, τα ΕΠΑΛ έχουν όλα ψυχολόγο. Επομένως, και κοινωνικούς λειτουργούς έχουμε και έχουμε στελεχώσει και τα ΚΕΔΑΣΥ. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και με τα θέματα της βίας στο σχολείο και τον εκφοβισμό. Υπάρχει σχετική υπουργική απόφαση η οποία δίνει τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτό. Συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλύτερη επαφή με τα παιδιά. Σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχουν αυτοί οι καθηγητές οι οποίοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, έχουν ένα πέρασμα, ας πούμε, καλύτερο στα παιδιά. Είναι μέσα από το Σύλλογο Διδασκόντων και με τις ενέργειες της διεύθυνσης της διοίκησης του σχολείου ορίζεται αυτός ο σύμβουλος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα, μια ακόμα δυνατότητα στα παιδιά να μπορέσουν να εκφραστούν και να πούνε και να εκθέσουν το πρόβλημά. Έχει λειτουργήσει αυτό σε αρκετό βαθμό, αλλά τώρα συζητάμε για
μια συστηματική αντιμετώπιση με συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δημιουργούνται από την κορυφή της πυραμίδας, η Επταμελής Επιστημονική Επιτροπή με καθηγητές των πανεπιστημίων, ειδικούς καθηγητές ψυχολόγους, έτσι ώστε ακόμα περισσότερο να δοθεί μια ακόμα ευκαιρία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κατά το δυνατόν τα ζητήματα αυτά. Όπως σας είπα, πριν από περίπου μία-δύο εβδομάδες είχαμε τη διημερίδα, τη σχετική διημερίδα που κάναμε με το νοσοκομείο του Ναυπλίου. Η Διεύθυνση Φτωροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζει τη συνεργασία. Τώρα στο πλαίσιο αυτό των ενεργειών που γίνεται προκειμένου να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση του κοινού και μια ενημέρωσή του για το πώς θα πρέπει να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΤ του Δήμου Ναυπλίων, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, συνδιοργανώνουμε. Αυτό είναι ένα βιωματικό εργαστήριο περισσότερο, το οποίο όμως θα έχει και live streaming, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να μπει, επειδή είναι περιορισμένος ο χώρος, όπως ξέρετε, του Χάρβαρντ, που θα γίνει και το εργαστήριο, και δεν είναι εύκολο να έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, θα έχει και live streaming, ώστε οποιοδήποτε θέλει να μπορεί να το παρακολουθήσει την ώρα που θα γίνεται. Εκεί θα γίνει μια εισήγηση στο ζήτημα αυτό και με αφορμή τον πρόσφατο νόμο, έτσι ώστε να γίνει γενικότερα γνωστός ο νόμος αυτός και τις δυνατότητες που δίνει. Επίσης να πω εδώ ότι για πρώτη φορά δίνεται δυνατότητα όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους εκπαιδευτικούς, γιατί είχαμε παρατηρήσει το φαινόμενο, θυμάστε τότε με τα εμβόλια και τα λοιπά, και εκφοβισμό και πράξεις βίας από ανθρώπους που ήταν αντίθετοι με το θέμα του εμβολιασμού προς εκπαιδευτικούς, προς διευθυντές σχολικών μονάδων κτλ. Τώρα νομοθετείται και ισχύουν τα ίδια που ισχύουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα παιδιά, ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς και για τα μέλη της σχολικής κοινότητας γενικότερα. Στο βιωματικό εργαστήριο, εκτός από μένα που θα κάνω αυτή την εισήγηση που σας είπα για το θέμα αυτό, θα είναι η εισηγήτρια και η Άρτεμις Τσίτσικα, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή 7 Απριλίου και ώρα 6 στην αίθουσα των διαλέξεων οικογένειας Νικόλαου Μαζαράκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Κοιτάξτε, από πολλές έρευνες έχει καταγραφεί ότι είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, όπως παραδείγματος χάρη, να σου πούμε, ξέρετε, και έχει καταγραφεί ότι είναι περισσότερο στις οικογένειες οι οποίες έχει την επιμέλεια η μητέρα. Είναι παιδιά τα οποία είναι από φτωχότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, με θέμα την εμφάνισή τους και τα λοιπά, ή και κάποια παιδιά που έχουν διαφορετική εμφάνιση από τα άλλα. Γνωρίζετε, ας πούμε, όσον αφορά την παχυσαρκία, όσον αφορά διάφορα άλλα θέματα που μπορούν να πέσουν στα πειράγματα και τα λοιπά και θύματα του εκφοβισμού. Είναι παιδιά που ενδεχομένως να έχουν κάποιες αναπηρίες, όπως παραδείγματος χάρη παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, που έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά στις σχολικές μονάδες από τα υπόλοιπα, και γενικότερα, ας πούμε, κάποια τα οποία έχουν κάποια διαφορετική συμπεριφορά μέσα στο σχολείο από τα άλλα παιδιά. Ναι, η έξαρση είναι καταγεγραμμένη τα τελευταία χρόνια, πράγματι υπάρχει, και ιδιαίτερα μετά το COVID και τον εγκλεισμό έχουμε κάποια σχετική αύξηση, όχι όμως στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις, δεν καταγράφεται αυτό. Mm-hmm. Καταγράφεται μια αύξηση και σε εμάς, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο καταγράφεται σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Το διαδίκτυο παίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, όπως καταλαβαίνετε, και είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε και το ζήτημα ότι δεν αναφέρονται τα περιστατικά, έχουμε και ένα ζήτημα εκεί.